Στην υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για τα έργα στο Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο προχώρησαν ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης και ο ανάδοχος του έργου, η οποία σύμβαση περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση και επανάχρηση του Πνευματικού Κέντρου. Το Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, ένα εμβληματικό κτίριο της πόλης μας, το οποίο χτίστηκε ξεκίνησε επιδημαρχίας του Εδώρου Σαχιώτη στις αρχές της δεκαετίας του 80, είναι προσφορά. Γι' αυτό έχει και το όνομα του Ομογενούς Αποστολόπουλου και τον ευχαριστεί η πόλη και η περιοχή μας διαχρονικά. Το Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο θα γίνει ένα σύγχρονο πνευματικό, αλλά κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει σαν Δήμο και σαν περιοχή, ένα κέντρο συνεδριακό που θα μπορεί να φιλοξενεί συνέδρια, αρκετά μεγάλα συνέδρια με τους χώρους που δημιουργούνται, έτσι ώστε η Τρίπολη να μπορέσει κάποια στιγμή να γίνει μια περιοχή όπου θα πραγματοποιούνται συνέδρια, να γίνει κέντρο, ας πούμε, συνεδριακού τουρισμού. Πρόκειται για ένα κτίριο περίπου 40 ετών που χρειάζεται σημαντικές παρεμβάσεις, με το έργο να είναι προϋπολογισμού 1.600.000 ευρώ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 12 μήνες. Ο Δήμος Τρίπολης παράλληλα συνεχίζει να υλοποιεί και άλλες ανακαινήσεις σε εμβληματικά κτίρια αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους. Ύστερα λοιπόν από το δημαρχείο, το παλιό δημαρχείο του Τρίπολης, το οποίο τις επόμενες μέρες, να πω εδώ, θα μπει και ο εργολάβος να ξεκινήσει τις εργασίες, ένα άλλο εμβληματικό κτίριο του Δήμου μας, το Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, μπαίνει και αυτό σε τροχιά ανακαίνησης και επανάχρησης. Προσπαθούμε δηλαδή ως Δημοτική Αρχή όλα τα εμβληματικά κτίρια του Δήμου μας να τα αξιοποιήσουμε και να τα ανακαινήσουμε, έτσι ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι πολίτες για τις χρήσεις που έχουν, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Τις επόμενες μέρες περιμένουμε, όπως έχουμε πει, και το τυπικό της υπογραφής της Διευθυντικής Απόφασης και για τη Βίλα Τουρκοβασίλη, ώστε και αυτό να ακολουθήσει το έργο, την τροχιά υλοποίησής του με τη δημοπρασία που θα ακολουθήσει, αλλά αυτά θα τα πούμε εις καιρό.